πρόκειται για ένα πρόγραμμα που συμμετέχουν όλοι οι αγροτικοί συνδέσμοι της Κρήτης, όλες οι ομάδες παραγωγών ουσιαστικά, και συμμετέχει επίσης και μια ομάδα παραγωγών, παύλα συνεταιρισμός από την Ισπανία. Τα μεγέθη βέβαια τα ισπανικά σχετικά με τα δικά μας είναι τεράστια, δεν συζητιέται. Να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, ο αγροτικός συνεταιρισμός που κάνουμε συνεργασία στην Ισπανία ασχολείται με λωτό, διότι πρόκειται περί προώθησης, ανοίγω παράδειγμα, ευρωπαϊκών κηπευτικών. Έτσι είναι ο τίτλος. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κάποια κονδύλια ώστε να διαφημίσουμε τα ευρωπαϊκά κηπευτικά σε όλα τα μήκη τα πλάτη της Ευρώπης. Διαλέγουμε κάποιες χώρες στόχο, τις οποίες εδώ είναι και όλη η επιτυχία του προγράμματος και η επιτυχία βασικά των κριτικών κηπευτικών. Το ότι μας αφήσανε το πρόγραμμα, το πρόγραμμα το καταθέσαμε Έλληνες. Είναι ένα από τα τρία που τρέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που με την Τεράνιαν Κόμπο, νομίζω, ε. Ναι, με την Τεράνιαν Κόμπο είναι ο τίτλος του. Είναι ένα από τα τρία που πήραν έγκριση για προώθηση αγροτικών προϊόντων σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, δεν είναι πολλά τα προγράμματα. Είχαμε φοβερό ανταγωνισμό, αλλά είχαμε καθέσει ένα πάρα πολύ καλό βάκελο μαζί με τη βοήθεια της εταιρείας. Μας βοήθησαν να τον καθέσουμε την Novaset και είχαμε το αποτέλεσμα της έγκρισης. Τι κάνουμε με αυτό τώρα? Με αυτό, παρόλο που αναφέρεται σε ευρωπαϊκά κυπευτικά, εμείς βάζουμε την Κρήτη πάνω απ' όλα, βάζουμε τα κουτιά μας, βάζουμε τις φίρμες μας, όλοι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, και διαφημίζουμε τα κριτικά κυπευτικά σε όλα τα μήκη τα πλάτη της Ευρώπης. Είναι πραγματικά κάτι που ξεφεύγει από τα όρια αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, τα στενά όρια του ελληνικού επιχειρήν και τις δυσκολίες της διαφήμισης και το πώς θα φτάσουμε σε ράφια ελληνικά ποιοτικά προϊόντα σε όλα τα μάρκετ της Ευρώπης. Και είναι ένα από τα. Είναι ουσιαστικά το πρώτο βήμα από ένα μεγάλο ταξίδι που σκοπεύουμε να κάνουμε. Ελπίζω το Άρα λοιπόν, να λέτε, κύριε Δουλούμη, ότι στόχος είναι να διεισδύσετε ουσιαστικά περισσότερο στις χώρες εκείνες που στοχευμένα θέλετε να πάτε, η κάθε χώρα τα προϊόντα της, έτσι. Έτσι ακριβώς. Διότι ο ανταγωνισμός στα κυπευτικά είναι τεράστιος. Εκτός τα ευρωπαϊκά κυπευτικά που είμαστε όλοι μαζί σε ένα καζάνι βράζουμε, δηλαδή ουσιαστικά οι Ισπανοί, οι Ιταλοί και εμείς οι Έλληνες, έχουμε φοβερό ανταγωνισμό από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις συμφωνίες που έχουν γίνει, τις διακρατικές, όχι διακρατικές, αλλά σε επίπεδο εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες χώρες, όπως είναι η Τουρκία και το Μαρόκο, που δεν μπορεί να εμποδιστεί το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτών των χωρών, αλλά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και να θωρακιστούμε είναι να τονίσουμε τα χαρακτηριστικά των δικών μας προϊόντων ώστε να τύχουν προτίμηση από τον ευρωπαϊκό καταναλωτή. Είναι συνολικά τα κυπευτικά μέσα τα οποία παράγονται στην Κρήτη? Συνολικά τα κυπευτικά παράγονται στην Κρήτη, έτσι ακριβώς. Ντομάτα, αγκούρι, πιπεριά, μελιτζάνα, όλων των ειδών. Νομίζω ότι όταν λέτε ότι μετέχετε όλοι οι συνεταιρισμοί, όλοι οι αγροτικοί φορείς από την Κρήτη, από τη μια άκρια μέχρι την άλλη, ότι ναι, είναι όλα τα κυπευτικά, αλλά ήθελα αυτό να το διευκρινίσω για να δω μήπως έχουμε με κάποιες ενδεχόμενα ιδιαιτερότητες, μιας που αναφερθήκατε στην Ισπανία και μόνο στην παραγωγή λωτού. Γι' αυτό σας το είπα. Ναι. Απλά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ήταν τέτοιες οι απαιτήσεις του, ώστε που για να εγκριθούμε έπρεπε να συμπεριλάβουμε, να κάνουμε διακρατική συμφωνία και ήμασταν πιο συνεργάσιμοι σε αυτή τη φάση με τους λωτούς. Δηλαδή με το συνεταιρισμό Κάκη που συνεργαστήκαμε, ο οποίος είναι ένας συνεταιρισμός που κάνει κύκλο εργασιών 240 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είναι μια περιοχή της Βαλένθια, παράγει αποκλειστικά και μόνο λωτό. Δεν γνωρίζω την έκταση των αγροτεμαχίων εκεί πέρα, αλλά κάνουν μια φοβερή δουλειά και πρέπει να μάθουμε από αυτό. Μάλιστα. Το πρόγραμμα αυτό με τι χρήματα χρηματοδοτείτε? Χρηματοδοτείτε εξ ολοκλήρου την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξ ολοκλήρου. Με πόσα χρήματα? Με περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο για 3 χρόνια. Μάλιστα. 3 λοιπόν κοντά εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει να συνεχίσει, και έρχεται στη συνέχεια ενός άλλου προγράμματος που έτρεχε τα προηγούμενα χρόνια και είχε επίσης πάρα πολύ καλά αποτελέσματα για τα προϊόντα μας, ναι. Έτσι ακριβώς. Είναι συνέχεια το Mediterranean Combo, είναι συνέχεια του Βετιτερανέο. Επειδή δεν μπορεί όμως να πάρθει συνεχόμενα χρόνια με την ίδια ονομασία κάποιο πρόγραμμα, με την ίδια διακριτική ονομασία, έπρεπε να αλλάξει, είπε, αλλάξει και η φιλοσοφία. Μάλιστα. Του. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πραγματικά ώρες-ώρες, έχει κάποιες περίεργα πράγματα στο πώς χειρίζεται τα κονδύλια και πώς διαθέτει τα κονδύλια αυτά,
και μία από τις απαιτήσεις αυτές, εάν θέλαμε να συνεχίσουμε, να αλλάξουμε τίτλο, mm-hmm. να αλλάξουμε σύνταση, να πάμε διακρατικά και να μεταλλαχτούμε κι εμείς, να mm-hmm. εξελιχτούμε μέσα από το πρόγραμμα. Το πράγμα το οποίο, επειδή οι κριτικές ομάδες παραγωγών είναι όχι απλά πρωτοπόρες στην Ελλάδα, είμαστε σε φάση απίστευτη σχετικά με τους υπόλοιπους. Δηλαδή, δεν βρίσκω κάτι άλλο στα γενικά στα αγροτικά προϊόντα, εάν εξαιρέσω, είναι κοντά μας πιθανότατα τα ροδάκινα, που έχουν πάρα πολύ καλή εκπροσώπηση, φοβερές εξαγωγές και έχουν πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλή προώθηση τόσο στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και εκτός. Σε όλα τα υπόλοιπα προϊόντα τα αφήνουμε έτσι μπροστά, γιατί είναι η φιλοσοφία μας τέτοια, σαν παραγωγή στην Κρήτη, ότι έχουμε πάρα πολύ καλά προϊόντα, αλλά πρέπει να τα διαφημίσουμε και θα πρέπει να κάνουμε γνωστές και τις διατροπικές τους ιδιαιτερότητες και τα ωφέλη τους, αλλά και το πόσο γευστικά είναι. Κύριε Δουλουμή, σε ποιες χώρες θέλουμε να διεισδύσουμε πολύ περισσότερο μέσω αυτού του προγράμματος και σε αυτή την φάση? Ναι. Θέλουμε να πάμε και καταρχήν οι χώρες στόχοι είναι η Ουγγαρία, η Ισπανία, η Γερμανία και η Ελλάδα. Δηλαδή την Ελλάδα και την Ισπανία την έχουμε λόγω των χωρών που συμμετέχουν, που είναι υποχρεωτικό να έχουμε αυτές τις δύο χώρες. Και έχουμε επίσης τη Γερμανία, το οποίο είναι εννοείται ένα κέντρο στην Ευρώπη, το οποίο είναι σε ό,τι αφορά τα κυπευτικά, τα λαχανικά και τα πράγματα, ένα φοβερό κέντρο, φοβερή αγορά. Η Γερμανία είναι δίπλα με την Πολωνία. Η Πολωνία είναι μια χώρα η οποία και αυτή είναι φοβερά ανερχόμενη και μεγάλος καταναλωτική δύναμη στην Ευρώπη και στα κυπευτικά. Και αυτό που πήγαμε φέτος και πάμε με μεγάλα όνειρα και ελπίδες είναι στην Ουγγαρία, η οποία είναι κεντρική Ευρώπη, ανερχόμενη δύναμη, φοβερή λαχαναγορά. Είναι το μέλλον μας εκεί πέρα. Γιατί σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε παρουσία, αλλά θέλουμε να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας σε χώρες που δεν έχουμε παρουσία μέχρι τώρα. Μάλιστα. Και να προσπαθήσουμε να πάρουμε το μερίδιο της αγοράς που πραγματικά μας αρμόζει.